Το 2023 έκανε ποδαρικό με υγειονομικές βόμβες, κυρίες και κύριοι. Η γρήπη προελάβνει, η νέα μετάλλαξη κορονοϊού HBV1.5, η λεγόμενη και κράκεν μας απειλεί. Νέα έξαρση της πανδημίας στην Κίνα, επιθετική γρήψη και ελλείψεις φαρμάκων συνθέτουν ένα ζωφερό σκηνικό στην υγεία που μοιάζει με ένα κακό ποδαρικό στις αρχές του νέου έτους. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Διαμαντή Χλωρό, διευθυντή του Πνευμονολογικού Τμήματος και συντονιστή διαχείρισης πανδημίας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας, κύριε Χλωρέ. Καλησπέρα, κύριε Δήμου, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καταρχάς, θα ήθελα να μου δώσετε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τα περιστατικά κορονοϊού αλλά και γρήπης. Δεν συμμερίζομαι τις τρομοκρατικές μεταδόσεις που άκουσα. Χθες στην δική μας εφημερία είχαμε 10 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό και 2 εισαγωγές ασθενών με επιβεβαιωμένη γρήπη. Βέβαια, συγκριτικά με πέρσι είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, έχουμε 3 φορές λιγότερους ασθενείς στη ΜΕΘ, 5 φορές λιγότερους στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Από την άλλη πλευρά, και στην χώρα ολόκληρη, παρατηρούμε ότι οι θάνατοι, ας πούμε, από γρήπη είναι 25 φορές λιγότεροι από τους θανάτους από κορονοϊό την εβδομάδα που μας πέρασε. Και οι εισαγωγές σε ΜΕΘ λιγότερο από το 30% σε σχέση με τον κορονοϊό. Επειδή είδα και για τις δύο αυτές νόσους ισχύουν τα ίδια προφυλακτικά μέτρα, παραμένουμε στη μάσκα, αποστάσεις, χέρια και γενικά τους κανόνες υγιεινής. Η διαχείριση αυτών των δύσκολων όσο και σύνθετων προβλημάτων γρήπης και κορονοϊού προβλέπεται ιδιαίτερα πάντως δύσκολη, κύριε καθηγητά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να έχουμε ταυτόχρονα και κορονολίμωξη και λίμωξη από γρήπη. Κάθε ίωση προκαλεί παραγωγή ιντερφερονών στον οργανισμό, οι οποίες παρεμποδίζουν την επόμενη ίωση ή την ταυτόχρονη. Δεν έχω δει ταυτόχρονη λίμωξη αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα τουλάχιστον στο νοσοκομείο μας. Πιστεύετε... Θα περιμένω να δω, περιέργεια. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα κορονοϊού μετά και τον εντοπισμό της νέας παραλλαγής? Όλες οι πληροφορίες που έρχονται, και ξέρουμε βέβαια και από την εξέλιξη της πανδημίας τα τελευταία 3 χρόνια, ότι όσο περνά ο καιρός, ο ιός γίνεται μεταδοτικότερος με τις νέες παραλλαγές, αλλά και ταυτόχρονα ασθενέστερος. Βέβαια, το σύνολο είναι συνολικά μια μικρότερη μείωση από αυτή που θα αναμενόταν. Άρα λοιπόν, θεωρώ κάπως απίθανο να έχουμε την τρομακτική αυτή έκθαρση που παρατηρήσαμε το 20 και το 21. Από αυτή την άποψη λοιπόν, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, εφόσον τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Τι γνωρίζουμε για τον νέο στέλεχος? Λίγα πράγματα γνωρίζουμε. Πρώτα-πρώτα ότι έχει έρθει από τις ΗΠΑ και όχι από την Κίνα. Στην Κίνα έχουμε τις παραλλαγές της Όμικρον. Και ότι είναι μεν πολύ μεταδοτικότερη αυτή η παραλλαγή, αλλά δεν φάνηκε ακόμα η επίδρασή της στις νοσηλίες και στους θανάτους. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη να το δούμε. Μπορούμε να είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί. Η γρήπη, η COVID-19 και οι ιώσεις έχουν κοινά συμπτώματα, κύριε καθηγητά, και εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε γρυπόδη συνδρομή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή την περίοδο αυτό που βλέπουμε είναι ότι η γρήπη κάνει λίγο πιο βαριά κλινική εικόνα. Ναι, αλλά είναι κυρίως στα συμπτώματα βαρύτερη και όχι στις νοσηλίες ή στους θανάτους. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πούμε και να τονίσουμε είναι ότι επειδή γενικά υπάρχει άγνοια στο γενικό πληθυσμό για τα μέτρα, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζει τα μέτρα προστασίας για τους οποιοσδήποτε λόγους, ότι πρέπει και οι γιατροί, εμείς δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση των φαρμάκων. Γίνεται δυστυχώς μεγάλη υπερβολική και ανόγιστη χρήση αντιβιωτικών στη χώρα μας, και αυτό δεν είναι γνωστό τώρα, εδώ και 10 χρόνια το γνωρίζουμε και περισσότερο, σε βαθμό δηλαδή εμείς οι Έλληνες να καταναλώνουμε διπλάσιο αριθμό αντιβιωτικών από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και να έχουμε βέβαια και την αντίστοιχη παράλληλη ανθεκτικότητα, η οποία απειλεί τον πληθυσμό μας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, καθιστούμε με την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών, τα οποία δεν πρέπει να δίνονται για την παραμικρή ή ογενή λίμωξη, όπως τώρα συμβαίνει. Και μπορώ να σας πω ότι η άρρωστη που δεχθήκαμε στο νοσοκομείο μας τα τελευταία 2 χρόνια, και μετά φυσικά από τη γνώση την πρώτη που ήταν το πρώτο κείμενο το λεγόμενο, έκαναν σε ποσοστό περίπου 2 τρίτα, δηλαδή σχεδόν 65%, χρήση αντιβιωτικών, τα οποία είναι άχρηστα για τη λίμωξη από κορονοϊό. Άρα λοιπόν πρέπει και οι γιατροί να είναι επιφυλακτικοί και να προσέχουν που δίνουν τα αντιβιωτικά, γιατί αυτό θα μας κοστίσει στο μέλλον πάρα πολύ. Πάντως πρόκειται για περίοδο που οι ιώσεις, η γρήπη, ο κορονοϊός αλλά και τα απλά κρυώματα βρίσκονται σε έξαρση. Πώς όμως θα ξεχωρίσουμε αυτό που έχουμε, αν είναι γρήπη, κορονοϊός ή RSV? Τα συμπτώματα είναι δυσδιάκριτα ή ορισμένα από αυτά εμφανίζονται συχνότερα σε κάποιες από αυτές τις λοιμώξεις?
Είναι δύσκολο κλινικά να το διακρίνουμε και μόνο με τα ειδικά τεστ μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάνουμε ταυτόχρονα και το rapid test για τον κορονοϊό και το αντίστοιχο τεστ για τη γρήπη. Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, αυτό αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά. Και είναι γνωστό ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τα μικρά παιδιά νοσούσαν και ήδη είχαν αναπτύξει ανοσία σε ένα ποσοστό άνω του 90% τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς τώρα φαίνεται έξαρση του φαινομένου, επειδή τα μέτρα καραντίνας οδήγησαν στην ελάττωση της μετάδοσης και άρα λοιπόν σε λιγότερες λοιμώξεις την προηγούμενη τριετία. Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη εξαιτίας των ελλείψεων που παρατηρούνται σε φάρμακα. Δεν γνωρίζω και κυρίως όσον αφορά τα παιδιά, ναι. Γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αντιβιωτικά, και όχι μόνο φυσικά. Τα αντιβιωτικά, όπως είπαμε και πριν, είναι άχρηστες ιώσεις. Ούτε ο συγκητιακός ιός, ούτε η γρήπη, ούτε ο κορονοϊός χρειάζονται αντιβιωτικά. Από την άλλη μεριά, το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω, δεν ξέρω ακριβώς το θέμα, είναι ότι συνήθως τρέχουμε μετά από τα γεγονότα. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα και εμείς με καθυστέρηση αντιδρούμε. Και μιλώ για το κράτος. Δηλαδή, δεν φαίνονταν αυτή η έλλειψη παλιότερα. Δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, πριν από μισό χρόνο και 2 μήνες ότι υπήρχε έλλειψη φαρμάκων. Το γνωρίζαμε. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτε. Τρέχουμε τώρα κατόπιν εορτής. Μάλιστα. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, τα 3 σχεδόν χρόνια πανδημίας και η χρήση μάσκας ατόνισαν το ανοσοποιητικό μας με αποτέλεσμα να παρατηρείται και αυτή η έξαρση που υπάρχει. Φυσικά. Ως έναν βαθμό, συμφωνώ μαζί σας ακριβώς. Και έρχομαι να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κατά πόσο καλυπτόμαστε κατά του κορονοϊού αλλά και με τα αντιγρυπικά εμβόλια. Ο κάθε ιός έχει το εμβόλιο του. Άρα λοιπόν και για την γρήπη μεν είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός, ο πιο ευάλωτος που είναι ηλικιωμένοι, άνω των 60 λέμε συνήθως, mm-hmm. ή κάποιοι νεότεροι με κάποιες παθήσεις που τους καθιστούν ευάλωτους, έχουν συνηθίσει και κάνουν το εμβόλιο της γρήπης κάθε χρόνο. Το ζητάνε οι ίδιοι, μάλιστα δεν τους το υποδεικνύει ο γιατρός τους. Για το εμβόλιο του κορονοϊού υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ακόμη αμφιβάλλουν, ακόμα και αυτοί που πέρασαν δύσκολα, ακόμα και αυτοί που χάσαν ένα δικό τους άνθρωπο στην οικογένεια. Είναι πολύ θλιβερό αυτό το φαινόμενο, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω πως μπορούμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε και τα 2 εμβόλια. Και παραμένει η δική σας σύσταση τα μέτρα προσωπικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ασφαλώς. Αυτά θα μας σώσουν κυρίως. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης, γεια σας.